Η ίδια η εμπειρία μας στο Δήμο της Αθήνας απέδειξε ότι από μόνη της η θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής δεν ήταν απαραίτητη και ικανή προϋπόθεση για να στριμώξει κυβερνήσεις και δήμους να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της. Και αυτή η βαλίτσα πάει μακριά. Πάει στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή της Αθήνας και έρχεται στην τωρινή, από Καμίνη σε Μπακογιάννη. Από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θεσμοθέτησε κάτω από τους αγώνες και την πίεση των εργαζόμενων τη δίχρονη, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με μηδενική δαπάνη, και το θυμίζουμε αυτό για το δημόσιο. Και η Νέα Δημοκρατία συνέχισε σκηνή κορδόνη την ίδια πολιτική. Και ρωτάμε συνάδελφοι και γονείς, 3 χρόνια δεν ήταν αρκετά για να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να δεσμευτούν αίθουσες, να βρεθούν χώροι, ακόμα να χτιστούν καινούρια κτίρια? Δεν ήταν ικανός χρόνος? Εδώ μέσα σε 1 χρόνο και 1 εξάμηνο ολόκληρα συγκροτήματα ανεβάζουν αν είναι να πέσει ζεστό χρήμα και αν αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ήταν πολιτική επιλογή και είναι πολιτική επιλογή η δίχρονη προσχολική να γίνει όπως να στριμωχτούν τα παιδιά σε ακατάλληλες αίθουσες, γιατί θεωρούν τη μόρφωση των παιδιών μας κόστος. Για μας είναι αυτονόητο και δεν θα πάμε βήμα πίσω. Εδώ και τώρα, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Δήμος Αθήνας, όλοι οι αρμόδιοι να πάρουν τις ευθύνες τους, να υλοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να υλοποιηθεί η δίχρονη με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις, να καταθέσουν σχεδιασμό ανάπτυξης των σχολικών υποδομών. Δεν μπορεί το 2021 να μπαίνουν κοντέινερ μέσα σε απλές σχολείων, να δεσμεύονται αίθουσες γυμνασίων και λυκείων, να συγκροτίζονται 4χρονα με 17χρονους μαθητές. Δεν είναι αυτό το απαραίτητο και το αναγκαίο. Χρειάζεται λοιπόν και σήμερα και καθημερινά να δυναμώσουμε τον αγώνα και τη διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία μας, γιατί η παιδεία, η μόρφωση, η δίχρονη προσχολική αγωγή για μας δεν είναι κόστος, είναι σύγχρονη αναγκαιότητα, την απαιτούμε και θα την επιβάλλουμε. Αντί λοιπόν για καινούργια νηπιαγωγεία, μας βάζουν σε αδόμητα οικόπεδα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ήδη προγραμματισμένα για να στεγάσουν σχολεία. Θα βάλουν οικίσκους, θα βάλουν κοντέινερ, θα βάλουν κλουβιά και μετράνε μόνο αίθουσες. Δεν μετράνε άλλους χώρους, δεν μετράνε τουαλέτες, δεν μετράνε πολυδύναμους χώρους, δεν μετράνε χώρους σύντησης, τίποτα από όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εξακολουθούν να βάζουν οικίσκους σε άβλους χώρους σχολείων, εξακολουθούν να παίρνουν αίθουσες από σχολεία δημοτικά, εξακολουθούν να βαρύνουν το ίδιο βεβαρημένο σχολικό περιβάλλον που υπάρχει στις σχολικές υποδομές της Αθήνας. Λέμε ως εδώ, φτάνει πια. Για την παιδεία και όχι για το κράτο, τα ασφαλεία. Εδώ και 3 χρόνια κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές περιμένουν εκπαιδευτικούς και γονείς ότι θα φτιάξουν δίθεν υποδομές για τις αναμονείς, για τις περισσιακίες. Φτάσαμε στο κεφέτε. Οι δημοτικές αρχές της Αθήνας, του κυρίου Κομίνη στην αρχή και του κυρίου Μπακογιάννη τώρα, προχωράνε στην εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής πραγματικά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Έτσι ακριβώς όπως είχε ψηφίσει και το νόμο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τσιμάξουν τα παιδιά και τους διαγωγούς σε εγκίσκους, σε ακατάλληλες αίθουσες το 2021. Λοιπόν, είναι ντροπή. Απαιτούμε και διεκδικούμε σύγχρονες υποδομές, κρατική χρηματοδότηση και μόνιμους διορισμούς για να εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή όπως αξίζει στα παιδιά μας και με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, τις τεχνολογικές και τις επιστημονικές στην εποχή μας που είναι τεράστιες.